Τα συνεργεία αυτοκινήτων και αντικύκλων μπορεί να είναι ανοιχτά την περίοδο της καραντίνας, όμως δεν εμφανίζεται πελάτης στα καταστήματα. Όπως λένε, ένας με δύο πελάτες και αυτοί όχι πάντα μπαίνουν κάθε μέρα. Άρα το πρωί που ξεκινούν για να έρθουν στην εργασία τους δεν ξέρουν αν στο τέλος της ημέρας θα έχουν κάνει δουλειά, αν χρειάζονται προσωπικό. Οι πολίτες, όπως φαίνεται, δεν επισκευάζουν τις ζημιές στα αυτοκίνητά τους. Είτε αυτές είναι μικρές ζημιές ή πολύ μεγαλύτερες. Ο κόσμος δεν έρχεται να φτιάξει ούτε τα απλά πραγματάκια, γιατί όπως καταλαβαίνουμε υπάρχει μια δυσκολία, έτσι, οικονομική. Περιμένουμε τη λήξη της καραντίνας, έτσι όπως όλοι, να δούμε τι θα γίνει. Δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση στον κόσμο ότι τα συνεργεία είναι ανοιχτά και πρέπει να δούμε πώς το ίδιο το κράτος πρέπει να αρχίσει να ενημερώνει τον κόσμο ότι μπορεί να φτιάξει και το αυτοκίνητό του ή το οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει πρόβλημα, ειδικά μετά το κλείσιμο, μετά την έναρξη δηλαδή της καραντίνας εδώ και 3 εβδομάδες. Από ό,τι βλέπουμε τα πράγματα δεν θα έρθουν σε καλό επίπεδο σύντομα σχετικά. Συνότι πέφτουν και τα Χριστούγεννα, οπότε ο κλάδος ειδικά θα είναι λίγο περίεργα. Τώρα θα δούμε από τον Γενάρη και μετά. Την ίδια στιγμή υπάρχει μία σύγχυση, καθώς εφόσον τα χταίο είναι κλειστά, φοβούνται ότι δεν γίνονται μεταπωλήσεις αυτοκινήτων, άρα δεν φτιάχνουν τα αυτοκίνητα. Στην προκειμένη περίπτωση, επειδή έχουν κλείσει και τα ΚΤΕΟ, γενικά έχουν κλείσει όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται με το αυτοκίνητο, ο ιδιοκτήτης, εφόσον δεν μετακινείται, δεν κάνει και τα απαραίτητα. Στην προηγούμενη καραντίνα, την πρώτη φορά, ήταν διαφορετικά τα πράγματα, ήταν ανοιχτά τα ΚΤΕΟ, υπήρχε περισσότερη δουλειά στον κλάδο. Τώρα όχι, έχουν πέσει πολύ. Άλλο να έχεις 15 διελεύσεις την ημέρα και άλλο να έχεις 1 με 2 με το ζόρι. Δυστυχώς αυτές οι μέρες είναι πάρα πολύ δύσκολες για όλους, γιατί δεν ξέρουμε αν θα έρθουμε το πρωί, θα έχουμε δουλειά, δεν θα έχουμε. Πρέπει να φέρω προσωπικό, δεν πρέπει να φέρω προσωπικό. Σίγουρα το μείον είναι μείον, δεν το συζητάμε αυτό. Και μόνο τα λειτουργικά έξοδα με 1-2 διελεύσεις την ημέρα δεν βγαίνουν. Έτσι. Και 2 μπορεί να είναι βαριά αυτό που σας λέω, δυστυχώς.